Λοιπόν, πάμε λίγο αρχικά στην απόφαση το τι ισχύει τελικά με την ακτή της Καλαμίτσας τώρα. Έχουμε από ό,τι φαίνεται δικαίωση από πλευράς της διοίκησης του Δήμου, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα προσφυγή προς την αποκεντρωμένη, η οποία τελικά φαίνεται πως είχε δικαιωθεί τότε με την κυρία Ιωσήφιδου. Τώρα τι έχει γίνει? Είναι όντως έτσι όπως το λέτε, κυρία Τζεμιδάκη. Έχει γίνει προσφυγή από την κυρία Ιωσήφιδου κατά της απόφασης 133 της Οικονομικής Επιτροπής, την οποία ο συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης έκανε εν μέρει αποδεκτή. Και πρέπει να πούμε ότι από τότε εμείς λέγαμε και ο Δήμαρχος και γενικότερα η διοίκηση, εγώ προσωπικά, ότι κακώς έγινε αυτό. Δεν είχε αρμοδιότητα ο σύντονης αποκεντρωμένος να πάρει μια τέτοιου είδους απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, έγινε στη συνέχεια προσφυγή στο άρθρο 152 από τα μέλη της Επιτροπής, τον κύριο Μιχαλίδη και τον κύριο Παπά, οι οποίοι είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Mm. Και υπάρχει πλέον η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του νόμου 3463. Η οποία σύμφωνα με αυτή την απόφαση απεφάνθη ότι ισχύει η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 133 του 2022 και που φυσικά όπως γνωρίζετε αφορούσε την αποδοχή της παραχώρησης της ακτής Καλαμίτσας από την ΕΤΑΔ στο Δήμο Καβάλας για 20 συν 10 έτη. Ναι. Είναι μια απόφαση η οποία δικαιώνει το Δήμο και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για να προχωρήσουμε στο συμφωνητικό που πρέπει να συνάψουμε με την ΕΤΑΔ. Οπότε ουσιαστικά τώρα, κύριε Προμούς, ανοίγει ο δρόμος επίσημα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια νέα απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτό καταλαβαίνουμε τώρα. Όχι, ουσιαστικά δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία είδους νέα απόφαση. Ναι. Αυτό που θα πρέπει να αποτυπωθεί η ακριβής έκταση θα γίνει, θα υπάρξει τοπογραφικό, αλλά αυτή θα συμπεριληφθεί, αυτό θα συμπεριληφθεί στους όρους και ήδη ετοιμάζουμε το σχέδιο του συμφωνητικού και θα αποτυπωθεί εκεί όπου θα υπάρχουν οι ακριβείς όροι του συμφωνητικού. Όπως είπα πριν, είναι μια ιδιωτική σύμβαση ουσιαστικά και όχι μια διοικητική πράξη και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε θέμα. Όποιος έχει την οποιαδήποτε αντίρρηση μπορεί να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια. Συνεπώς, η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της παραχώρησης ακτής Καλαμίτσας βρίσκεται σε ισχύ και προχωρούμε κανονικά στην εφαρμογή της. Μάλιστα. Οπότε είναι κανονικά σε ισχύ, κύριε Προμούσα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Προχωρά δηλαδή κανονικά η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΕΤΑΔ και Δήμου Καβάλας 20 συν 10 έτη. Αν εφόσον βέβαια υπάρχει τώρα μια νομική άλλη διαδικασία στα πολιτικά δικαστήρια, όπως είπατε, αν κάποιος θέλει πλέον να προσφύγει. Αυτό καταλαβαίνουμε. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση κάτι τέτοιο. Ναι. Ήδη αυτό που έχει γίνει μας έχει πάει πολύ πίσω. Ναι. Πιθανόν να είχαμε κάνει και συμφωνητικό και να ήμασταν ακόμη έτοιμοι να προμπούμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Ναι. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Καλαμίτσα δεν έχει λαβαγωστεί η κάλυψη. Είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ακόμη, κύριε Προμούσα, έτσι, και κανονικά τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει να καταβληθούν πρόστιμα προς την ΕΤΑΔ. Κοιτάξτε, εντάξει, δεν είμαι αρμόδιος για να αποφασίσω το ποιος θα, σε ποιον θα επισύρουν πρόστιμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή εμείς σαν Δήμος, αν είχαμε τελειώσει, εμείς θα το είχαμε πράξει. Θα είχαμε λαβωστεί κάλυψη και στην Καλαμίτσα. Και κάποιες άλλες παρεμβάσεις που ούτως άλλως θέλουμε να κάνουμε και θα τις κάνουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό μας έχει πάει πίσω. Τώρα, αν θέλει κάποιος να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της σύμβασης. Όπως σας είπα, ετοιμάζουμε το σχέδιο του συμφωνητικού, όπου εκεί θα αποτυπωθούν όλοι οι ακριβείς όροι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται επόμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα ήταν συμπληρωματική της 133. Μάλιστα, δεν θα χρειαστεί δηλαδή κάποια επιπλέον απόφαση. Πάντως το θέμα αυτό είναι σοβαρό με το θέμα των αβαγωσωστών, κύριε Προμούσα. Και ως εκ του θαύματος, μονάχα ας πούμε, κάποια περιστατικά τα οποία δεν ιδιαίτερα ανησυχητικά, δεν έχουμε ακόμη κάποιο πνιγμό, έτσι πρέπει να το σημειώσουμε. Αυτό πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό μπορούμε να πούμε. Εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα προς το παρόν. Προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και συμβεί, εφόσον έχουμε τη δικαιοδοσία, θα το πράξουμε και θα κινηθούμε άμεσα.